Το διπλανό του σάντιο οικόπεδο να είναι γεμάτο από ξύλα τα οποία μπορούν με το πέταγμα ενό μόνο τσιγάρου να πάρουν φωτιά, ήταν ξαφνικά ένα πρωί οι κάτοικοι τη οντού λευκού πύργου, οι οποίοι και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση αυτών των επικίνδυνων όπω λένε ξύλων. Στην αρχή απευθύνθηκαν στον άνθρωπο ο οποίο μετέφερε εκεί τα συγκεκριμένα ξύλα, αλλά εκείνο του παρέπιμψε στον Δήμο, από όπου τελικά και ζήτησαν να σταλεί ένα φορτηγό το οποίο και θα πάρει από το σημείο εκείνο τα ξύλα. Αλλά ο Δήμο δήλωσε και μάλλον όχι άδικα, αναρμόντιο για την αποκομιδή όλων όσων πετάνε οι ιδιώτε επόμενη κίνηση των κατοίκων ήταν να ενημερώσουν τον κάτοχο του γεμάτο από ξύλο οικόπεδου, ο οποίο και δεν γνώριζε τίποτα για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά όπω φαίνεται ούτε και εκείνο μπόρεσε να πείσει κάποιον και να απομακρυνθούν τα ξύλα από το οικόπεδό του. Η αλήθεια είναι πως πράγματι από το συγκεκριμένο δρόμο περνούν καθημερινά δεκάδε νεαροί με ένα τσιγάρο στο χέρι. Το οποίο και αν πέσει πάνω στο ξύλο, με δεδομένο ότι μιλάμε για μια δασική περιοχή, η ζημιά που θα γίνει μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη. Ύστερα από καταγγελία κατοίκων τη περιοχή, βρισκόμαστε στην οδό Λευκού Πύργου, όπου σε ένα από τα άδεια οικόπεδα τη περιοχή, ένα εκ των κατοίκων έχει μεταφέρει τουλάχιστον δύο φορτηγά ξύλα, με αποτέλεσμα να είναι άμεσο ο κίνδυνο εκδήλωση κάποιο πυρκαγιά. Ωστόσο, τα προβλήματα τη Λευκού Πύργου δεν σταματούν εδώ, αφού τα δεκάδε αδέσποτα σκυλιά, τα οποία μάλιστα έχουν δημιουργήσει κεφολίε σε διάφορα σημεία τη περιοχή, κάνουν σχεδόν απαγορευτική την πρόσβαση στην περιοχή χωρί αυτοκίνητο, κυρίω κατά τι βραδινέ ώρε. Ενώ το επικίνδυνο τη όλης περίπτωση το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, καθώ ένα από τα κοπάδια που περιφέρονταν στου δρόμου επιτέθηκε και στο συνεργείο του καναλιού 6. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι τη περιοχή στην Λευκού Πύργου είναι τα πολλά αδέσποτα σκυλιά, τα οποία εμφανίζονται ανακοπάντια με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβαση τη περιοχή χωρί αυτοκίνητο. Κλείνοντα, θα πρέπει να αναφέρουμε πω η καταγγελία που έγινε στο κανάλι 6 είναι επώνυμη και ότι τα στοιχεία εκείνων που την έκαναν είναι ανα πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμοντίων. Αν και εδώ που τα λέμε, προ το παρόν όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι.